Έχουμε επιστρέψει λοιπόν, φίλες και φίλοι. Τελικό σκορ 86-102 με ένα δεύτερο ημίχρονο που το ΑΠΟΕΛ κατάφερε να ξεφύγει και να πάρει μια διαφορά ασφαλεία στην τρίτη περίοδο να την διατηρήσει στην τέταρτη. Έχουμε μαζί μας τον coach της ανόρθωσης, τον Βασίλη Ξαλά. Coach, ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ γρήγορο παιχνίδι. Σίγουρα όμως όχι το ίδιο απολαυστικό από τους δύο πάγκους. Ναι, σίγουρα. Την επίθεση ήταν ένα πραγματικά πολύ ωραίο παιχνίδι. Αλλά σίγουρα για εμάς τους προπονητές που μας ενδιαφέρει και η άμυνα ήταν λίγο κακό, θα έλεγα. Σίγουρα με όταν τρως 102 πόντους, 54 στο πρώτο εμίχρονο και 102 στο τέλος, μέσα στην έδρα σου με μια τέτοια ομάδα, δύσκολα μπορεί να περιμένεις όταν κερδίσεις το παιχνίδι. Μείναμε κοντά. Στο πρώτο εμίχρονο ήμασταν καλοί στην επίθεση, πάρα πολύ καλοί, αλλά νομίζω η άμυνά μας δεν είχαμε συγκέντρωση σε πολλά σημεία, μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού στην άμυνα και τα λάθη που κάναμε στην επίθεση δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουμε αυτή τη νίκη. Ήταν ένα παιχνίδι που ξέρω ότι σας πρόκειται, δεν αρέσει να μιλάτε για ατομικές επιδόσεις, αλλά ο Πάρκερ σήμερα έκανε ένα απίστευτο παιχνίδι. Μίλησαν για σκορ NBA, η εμφάνισή του ήταν εμφάνιση στάρα από βγαλμένη από τα γήπεδα του NBA. Εντάξει, ο Ορλάντο είναι ένας παίχτης που είναι πάρα πολύ χρήσιμος στην ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι ένα φοβερό παιδί. Φοβερό παιδί, προπόνηση, ακούει και πραγματικά και στην άμυνα είναι καλός και σήμερα στην επίθεση μας βοήθησε πάρα πολύ, αλλά σίγουρα πρέπει να παίξουμε πιο ομαδικά αν θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε κάνει ήδη μέχρι τώρα. Χωρίς να σε ευχαριστήσω, καλή επιτυχία στη συνέχεια του πρωταθλήματος.